έτοιμα να ξεκινήσει το παιχνίδι. Εδώ στο γήπεδο της Ηλιούπολης ξεκινάει το παιχνίδι μεταξύ Ηλιούπολης και Παύλου Μελά. Γιατί ο Αλμπανίδης δεν δίνει τίποτα, ο διαιτητής αφήνει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Γίνεται σέντρα και εκεί με το στήθος θα γυρίσει πίσω την τερματοφύλακα στην ομάδα του Παύλου Μελά. Λιωτατής τώρα τρέχει να προλάβει. Θα βγει και ο Μαλίδης, θα μπλοκάρει την μπάλα. Εκτελείται το κόρνερ απευθείας και ο Καρυπίδης είναι έτοιμο να εκτελέσει ένα κόρνερ. Εκτελείται το κόρνερ. Νέα απόκρουση και του τερματοφύλακα του Παύλου Μελά, νέο κόρνερ. Ο Μπατζίκος παίρνει φόρα, εκτελεί το φάουλ, περνάει η μπάλα και είναι... Εκτελείται το κόρνερ, ψιλοκρεμαστό, προσπάθησε και να πάρει την κεφαλιά και η μπάλα κόρνερ από την παρέμβαση του Αμαλίδη. Προσπαθεί να βγάλει τη σέντρα και την μια κόντρα εκεί. Τρέχει ο Παπατζίκος και είναι πέναλτι που κερδίζει ο Παπατζίκος στο 32. Εκτελεί ο Λιώτας και απεκρούει και ο Καρυπίδης και χάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Εκτελείται το κόρνερ. Μέσα στην περιοχή, μια κεφαλιά εκεί και η μπάλα είναι. Θα κλέψει την μπάλα εκεί ο Γεροντίδης, κάνει το σούτ ο Γεροντίδης και λίγο out, corner τελικά. Ο Γουτσάς εκτελεί το foul. Μες στην περιοχή τώρα ο Παύλος Μελάς, γίνει το σούτ και η μπάλα είναι out. Καλή ευκαιρία για τον Παύλο Μελά. Μπαίνει δυνατά ο Λιωτατής από δεξιά. Για να δούμε ο Λιωτατής, θα κάνει τη σέντρα. Απομακρύνουν εκεί οι αμυντικοί. Λιωτατής προσπαθεί να περάσει, περνάει από αριστερά, πατάει η περιοχή, κόβει την μπάλα, ένα σουτ και το 0-1. Το 0-1 για τον Παύλο Μελά. Κάνει μια βαθιά παλιά ο Τσεβρετζής. Για να δούμε τώρα εκεί και δίνει offside. Offside δίνει εκεί. Με την μπάλα στα πόδια, κατά μέτωπον επίθεση του Λιωτατή. Για να δούμε ο Λιωτατής, μπαίνει στην περιοχή, πλασάρει, εκεί θα βγει ο Αμαλίδης. Λιώντας ανάμεσα από τρία άτομα και προσπαθεί να περάσει. Ζήτησε το φάουλ, δεν πήρε τίποτα. Τώρα ένα φάουλ εκεί που είναι στον Αλμπανίδη. Και κάρτα στον Ερσής. Και προσπαθούν τώρα οι του Παύλου Μέλλα να φύγουν στην αντεπίθεση. Θα κάνει το φάουλ ο Τσολαρίδης. Πολύ έξυπνο φάουλ εκεί στον χώρο του κέντρου. Θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα. Γεροντίδης. Παίζεται λέει ο υπόπτης Γεροντίδης τώρα. Γεροντίδης επικίνδυνα, σουτάρει και κάνει το 0-2. Ο Γεροντίδης το 90 με τη συμπλήρωση 90 λεπτών. Εντάξει, ήταν σίγουρα δύσκολα. Κάθε φορά είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα σου. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι ήταν ένα παιχνίδι αρκετά μοιρασμένο. Το πρώτο ημίχρονο μας ανήκει. Θα μπορούσαμε εκεί με το πέναλτι να προηγηθούμε και να είναι πολύ διαφορετικό το παιχνίδι. Δεν έγινε αυτό. Ποδόσφαιρο είναι. Από εκεί πέρα στο δεύτερο εκμεταλλεύτηκαν 2-3 ολιγορίες αμυντικές δικές μας. Γιατί έχει έμπειρους παίχτες μπροστά ο Παύλος Μελάς. Και κατάφερε και πήρε το παιχνίδι.